Καταρχήν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Με έχουν καλύψει και οι προλαλήσαντες, τόσο ο κ. Σάτσης όσο και ο κ. Στογανίδης. Για να δώσουμε έναν ορισμό το τι είναι άμυνα, η προσπάθεια ή προσπάθειες για την αποφυγή του γκολ, την παρεμπόδιση λήψη πλεονεκτήματος από την επίθεση, το κλέψιμο της μπάλας ή η πρόκληση λάθος από την πλευρά της επίθεσης. Για τον πολύ κόσμο όμως, τον φύλαθλο που μας ενδιαφέρει ή για το αρχάριο παιδί, η άμυνα είναι το παθητικό κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι το αναγκαστικό κακό. Είναι η φάση πριν από την επίθεση. Το είπε ο κύριος Σάλτσης νωρίτερα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των προπονητών, η άμυνα είναι ο ακροχωνιαίος λίθος της ψηλής απόδοσης και της επιτυχίας. Είναι πολύ συνηθισμένο να δει κανείς ομάδες με πολύ καλή επίθεση να έχουν άσχημες βραδιές, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο να δεις μια ομάδα με καλή αμυντική λειτουργία να έχει κακή βραδιά. Η άμυνα είναι κάτι πιο πάγιο, πιο σίγουρο. Ίσως να επηρεάζεται από λιγότερους παράγοντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Οι μελετητές διαφωνούν. Άλλοι λένε ότι έχουμε την αντιμετώπιση του εφηβιασμού και την αντιμετώπιση οργανωμένης επίθεσης και τελειώνουμε με το θέμα άμυνα. Άλλοι ανάμεσά τους βάζουν και την πρόχειρη οργάνωση. Το σύγχρονο παιχνίδι με τις συχνές αλλαγές άμυνας επίθεσης, προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι έχει τρεις φάσεις. Αν και δεν είναι αυτό το ουσιαστικό. Η σημασία της άμυνας. Η επίθεση κερδίζει παιχνίδια ή η άμυνα κερδίζει πρωταθλήματα. Νομίζω είναι αμερικάνικο το μότο, πρέπει να προέρχεται από το αμερικάνικο μπάσκετ, αλλά εκφράζει πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να χτίσεις ομάδα με διάρκεια, όχι να νικήσεις ένα τουρνουά, να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα ή μια διεθνή διάκριση χωρίς καλή άμυνα. Εγώ θα μιλήσω εδώ για τον τρόπο αντιμετώπισης της Ομοσπονδίας και τη δική μου φιλοσοφία στο χτίσιμο και στην ολοκλήρωση την αμυντική ενός αθλητή. Η Ομοσπονδία προτείνει τρεις μεγάλους κύκλους, 6 με 10, η έμεση διδασκαλία της άμυνας man-to-man μέσα από παιχνίδια, 10 με 12, η άμυνα man-to-man στο μίνι, 12 με 14, η άμυνα, απογορεύεται η άμυνα man-to-man, η 6-0 επιτρέπεται μόνο ένα ημίχρονο, οτιδήποτε άλλο θέλεις μπορείς να το κάνεις. Και 14 με 16 η επιλογή της αμυντικής διάθεσης και συστήματος είναι στην επιλογή του προπονητή. Εδώ εγώ έχω κάνει μία πρωτοτυπία, μία παρέκκληση από τον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας. Στα 11 με 12 τη χρονιά την ονόμασα «Ο δρόμος προς τη ζώνη», τα είπαμε και πάνω και προσπαθώ να βάλω τα παιδιά στη λογική της ζώνης, μιας άμυνας match-up νομίζω ότι λένε στο μπάσκετ. Man-to-man κοντά στην μπάλα, ζώνη μακριά από την μπάλα. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν τα παιδιά έχουν προϋπηρεσία σε man-to-man και από τα 8 τους χρόνια. Δεν γίνεται να στήσεις ένα καινούργιο παμπεδικό και τη δεύτερη χρονιά να θες να παίξεις τέτοιου είδους άμυνα. Λοιπόν, ένα στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μια ευχή. Γάλλος συγγραφέας. Θα ξεκινήσεις το ταξίδι σου, αλλά πρέπει να έχεις ένα χάρτη. Πρέπει να το έχεις προγραμματίσει, πρέπει να έχεις βάλει τους σταθμούς σου. Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός, τουλάχιστον στην αμυντική ολοκλήρωση, αλλά και στην επιθετική, είναι για μένα ακρογωνίαος λίχος. Γιατί είναι απαραίτητος. Πέρα από το ότι γιατί βάζεις μακροπρόθεσμους και επιμέρους στόχους, σταθμούς, σημεία ελέγχου, μπορείς να κάνεις μια διαρκή αξιολόγηση του πλάνου. Να προσαρμόζεις το πλάνο. Υπάρχουν φουρνιές που έχουν περισσότερα ταλέντα, υπάρχουν φουρνιές με λιγότερα ταλέντα. Υπάρχουν φουρνιές τις οποίες τις δουλεύεις περισσότερα χρόνια, υπάρχουν φουρνιές τις οποίες τις δουλεύεις περισσότερα χρόνια. Υπάρχουν αθλητές ταλέντα που μπαίνουν εμβόλυμοι όταν οι άλλοι έχουν μια προϋπηρεσία. Υπάρχει μια φουρνιά την οποία έχει αναλάβει στη δεύτερη χρονιά του παμπέδικου ή τη δεύτερη. Υπάρχουν πάρα πολλές στην πραγματικότητα πιθανότητες να συμβούν. Αυτό που σου δίνει το πλάνο είναι εμπειρία ώστε να αξιολογήσεις το έργο σου. Εγώ με
με τα χρόνια, το λέγαμε με φίλους και γελούσαμε, έχω πάψει να εμπιστεύομαι το μυαλό μου, εμπιστεύομαι τα γραπτά μου. Είναι και η έκθεση εδώ έξω. Όχι, δεν γνώρισα παλιούς μου αθλητές, σε μία φωτογραφία δεν γνώρισα και τον εαυτό μου. Λοιπόν, καταγράφεις την κερδισμένη σου εμπειρία. Και κάτι άλλο που εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, η ύπαρξη μακροχρόνιων στόχων σε βοηθάει να αντέξεις τις βραχυπρόθεσμες αποτυχίες, που σε ένα μεγάλο ταξίδι είναι αναπόφευκτες. Η ατομική ικανότητα στην άμυνα, για να προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα, χωρίζεται στην τεχνική ικανότητα, στην τακτική γνώση και ικανότητα και στην ψυχολογική ικανότητα και ετοιμότητα, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Την άμυνα μπορείς να τη χωρίσεις σε δύο κατηγορίες. Στις κινήσεις προετοιμασίας και εκτέλεσης. Στις προετοιμασίες πολλές φορές δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά έχουν να κάνουν με τη λήψη της απόφασης. Η λήψη θέσης κάνει πιο σύντομο τον δρόμο προς το στόχο, είτε είναι κλέψιμο είτε είναι παρεμπόδιση, και η παρακολούθηση, ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεις τις πληροφορίες, σε οδηγεί να αποφασίσεις σωστά, πιο έγκαιρα, να απαντήσεις, να θέσεις προβλήματα και να περάσεις το πρόβλημα από εσένα που αμήνεσαι σε αυτόν που επιτίθεται. Τα άλλα νομίζω είναι τελείως τεχνοκρατικά, κάποιος μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Οι τακτικές της άμυνας, αυτές που εγώ επιμένω και επιμένω και επιμένω στους παίκτες μου, και νομίζω δεν θα βρω παίκτη μου να μπορεί να μου τις αναφέρει. Παίζω δυνατή, αδύνατη πλευρά. Βλέπω συνέχεια παίκτη και μπάλα. Σε αυτό επιμένω πάρα πολύ. Φτάσου τη γραμματοσυρά, θέλει να αλλάξει, δεν φαίνεται. Καλά, δεν πειράζει. Παίζω δυνατή, αδύνατη πλευρά, το δεύτερο. Επειδή φοράω γυαλιά και τα βλέπω από κοντά, δεν έχω και εμπειρία. Με εξέθεσε και ο κύριος Στογανίδης, δίνοντάς με απεριόριστο χρόνο, να την παθαίνω. Λοιπόν, διεκδικώ την μπάλα, περιορίζω τις δεύτερες επιθέσεις των αντιπάλων. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνω τα rebound. Στην άμυνα, οργανωμένα, πρέπει να διεκδικήσει τα rebound. Δηλαδή, θεωρώ τελείως ανόητο να φεύγει ένας παίκτης μας στον ευνηδιασμό και να μην έχει τουλάχιστον ένα συμπαίκτη να καλύψει την περίπτωση απόκρουσης. Αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας, την παίρνουν οι αμυντικοί και λέει «Ήμουν άτυχος». Χτυπάμε ένα πέναλτι και δεν είναι κανείς να διεκδικήσει το rebound. 90% η μπάλα θα πάει αριστερά ή δεξιά. Ήμασταν άτυχοι, το χάσαμε. Οι αντίπαλοι δεν είναι άτυχοι γιατί έχουν ερευνήσει και διεκδικούν το rebound. Αναγκάζω τους αντιπάλους σε λάθη. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Πηγαίνω στην μπάλα επιθετικά, διεκδικητικά. Και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η συνεργασία με τον τερματοφύλακα, ανάλογα με την άμυνα που παίζεις και τη φιλοσοφία που αυτή έχει. Στόχος γενικότερα, όταν εκπαιδεύεις τους νεαρούς, εκτός από την εκμάθηση κάποιων τεχνικών κινήσεων, έτσι είναι το πόδι, έτσι είναι το χέρι, έτσι αντιμετωπίζω το δυναμικό πέρασμα, έτσι τη διπλή προσποίηση, έτσι κερδίζω επιθετικό, έτσι κλέβω την μπάλα, έτσι εμποδίζω την τρίπλα. Είναι, πέρα δηλαδή από τον τρόπο της χρήσης, είναι η δημιουργία μιας φιλοσοφίας, ενός τρόπου αντίληψης του παιχνιδιού. Πώς βλέπω την επίθεση σαν αμυντικός. Στοιχεία αυτού του τρόπου είναι η παρατήρηση και πώς γίνεται η αναγνώριση. Στις μικρές ηλικίες μπορείς να δώσεις ερεθίσματα, έτσι ώστε να δημιουργήσεις, να ενεργοποιήσεις έναν τρόπο σκέψης και αντίληψης στον νεαρό αθλητή. Διδάσκεις δηλαδή τον τρόπο που βλέπεις το παιχνίδι και τα σημεία κλειδιά. Αυτό το κάνεις μέσα στην προπόνηση, παρακολουθώντας βίντεο. Εγώ με τους δικούς μου το κάνω παρακολουθώντας παιχνίδια του αντρικού. Μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες ο αντρικός μας να διορθώνουμε. Και γι' αυτό το ευχαριστούμε. Πώς καταγράφω την επιθετική συμπεριφορά του επιθετικού, για τον οποίο έχω προσωπική ευθύνη. Στην αρχή δεν ζητάς πολλά από το μικρό. Κατόπιν του τμήματος και σε πιο προχωρημένο στάδιο, επίπεδο, προσπαθείς να τον εκπαιδεύσεις στο πώς αντιλαμβάνεσαι όλη την επιθετική φιλοσοφία του αντιπάλου. Πρέπει να το μεταφράσουμε. Θα κάτσω να δεις, Γιώργο, μπορείς έτσι. Ναι. Του μαθαίνουμε να κατανοεί τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της επίθεσης. Όλα αυτά τα παραπάνω
τα οποία θέλουν χρόνο και δαπάνη, κυρίως έξω από το γήπεδο, οδηγούν τον αμυντικό στο να έχει μια δυνατότητα έγκυρης προειδοποίησης. Αναγνωρίζει το τι θα επακολουθήσει από την επίθεση και έτσι έχει την απάντηση. Η απάντηση, η έγκαιρη, βελτιώνει την ταχύτητα αντίδρασής μας. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ταχύτατος ώστε να είναι καλός αμυντικός. Πρέπει να μπορεί να βλέπει και να αποφασίζει πιο νωρίς. Να προνοεί. Η τακτική, τους οποίους, με την οποία εκπαιδεύω τους παίκτες, είναι οι κανόνες είναι 6 και είναι με βαθμό σημαντικότητας. Μείωση των σουτ με ψηλά ποσοστά ευστοχίες. Βλέπεις τον αντίπαλο, τον ξέρεις, ξέρεις από πού πετυχαίνει και αυτό φροντίζεις να κλειδώσεις. Μείωση του αριθμού των σουτ που γίνονται από το κέντρο και κοντά στην εστία. Ίσως να είναι και τζάμπα δεύτερος όρος, τα μεγαλύτερα ποσοστά ευστοχίας είναι από το κέντρο και κοντά. Περιορισμός των δεύτερων επιθέσεων των αντιπάλων. Είναι αυτό που λέγαμε για τα αμυντικά rebound. Είναι η συγκέντρωση, είναι η εκπαίδευση, ιδίως στη ζώνη, ποιοι έχουν τον ρόλο να μαζέψουν την μπάλα σε περίπτωση απόκρουσης και ποιοι έχουν τον ρόλο να φύγουν στον ευθυμιασμό. Αναγκάστε τους αντιπάλους σε λάθη. Αυτό δεν είναι ευχή. Πετυχαίνεται με πίεση, με παγίδες, με πρόγνωση του αντιπάλου. Τον αναγκάζει να παίζει όπως δεν έχει μάθει, όπως δεν είναι μοντελοποιημένος, γιατί γρήγορος και αποτελεσματικός είναι στο μονοπάτι, στον τρόπο στον οποίο λειτουργεί αντανακλαστικά. Πηγαίνεις στην μπάλα επιθετικά, αλλά οφείλεις να ελέγχεις το σώμα σου και να μην είσαι εκτός ελέγχου. Όποιος έχει προπονήσει αρχάριους αθλητές και ιδίως σε καταστάσεις man-to-man, θα δει ότι τα φάουλ που γίνονται είναι βία, είναι άτσαλα, είναι άγραμπα, δεν είναι εγκληματίες τα παιδιά, δεν έχουν κινητικό έλεγχο. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες, το παιχνίδι είναι χαοτικό. Να μιλάω λίγο πιο σιγά. Λίγο ναι. Παύσεις μετά από κάθε τελεία. Okay. Έτσι ώστε, αφού μπορείς να τακτοποιήσεις το σύνδεμα της ταχύτητάς σου, θα δεις ότι δεν είσαι αποδοτικός με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Πρέπει πάντα να έχεις τη δυνατότητα να επανέλθεις και να τροποποιήσεις την κίνησή σου, να προσαρμοστείς. Εμπόδισε τις διεισδύσεις. Αυτές οδηγούν τον αντίπαλο κοντά στον τερματοφύλακα και εκθέτουν τον τερματοφύλακα. Σου απογορεύουν, δεν σου δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και να συνεργαστείς με τον τερματοφύλακα. Όλα αυτά με τα χρόνια νομίζω ότι τα έκανα με βαθμό σημαντικότητας. Το ένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αμυντική απόδοση αν δεν υπάρχει διάθεση, συγκέντρωση και αγωνιστικότητα και ικανότητες προσαρμογής. Οι παίκτες, βλέπω και ένα κεφαλαίο γιώτα, πρέπει να νιώθουν πως δεν υπάρχει καλύτερη υπηρεσία στην ομάδα τους από το να σταματάν να περιορίζουν τον καλό αντίπαλο, τον αποτελεσματικό επιθετικό παίκτη. Η αυτοεκτίμησή τους πρέπει να πηγάζει από αυτό το γεγονός. Γύρω στην ηλικία του παμπεδικού πρέπει να κάνουμε βασιλιά της ομάδας τον καλό αμυντικό παίκτη. Νωρίτερα βασιλιάς είναι τον γκολ. Ο παίκτης πρέπει να μάθει ότι μπαίνει και βγαίνει από το παιχνίδι εξαιτίας της αμυντικής του ικανότητας. Και είναι πολύ συνηθισμένο παίκτες με ταλέντο που έρχονται και έχουν 3 ή 4 μήνες και θέλουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής, η επιδεξιότητα στην μπάλα δεν καλλιεργείται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να μπουν και να πάρουν χρόνο συμμετοχής εξαιτίας της ικανότητάς τους στο παιχνίδι, στο αμυντικό παιχνίδι. Έλεγε ο Θόδωρος νωρίτερα ότι
πρέπει να αποβάλεις όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα για να μπορείς να έχεις απόδοση στο χρόνο αντίδρασης. Καλά το θυμάμαι. Νομίζω ότι συναισθηματικά πρέπει ο παίκτης να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μπορεί να παρατηρεί και να αποφασίζει. Ένας παίκτης ο οποίος τον αφήνουμε και πανηγυρίζει, δεν μιλάμε τώρα τα πρώτα χρόνια, ή του επιτρέπουμε να απογοητεύεται και να ενθουσιάζεται εύκολα, δεν είναι ένας παίκτης που θα φτάσει μακριά. Αυτό προπονείται, εξασκείται. Μπορεί να γίνεις πάρα πολύ ενεργητικός χωρίς να είσαι πάρα πολύ άγριος. Μπορείς να είσαι πάρα πολύ επιθετικός χωρίς να είσαι πάρα πολύ θυμωμένος. Το βλέπω σε πολλές ομάδες, το βλέπω και εδώ στο τουρνουά, το βλέπω και από σχολές. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόδοση, ακόμη πρέπει από μικρός να συνηθίσεις μαζί με τη φυσική κατάσταση, την τεχνική, την τακτική, να ρυθμίζεις και το συνέστημα. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό επιθυμητό για ψηλή απόδοση είναι η προσαρμογή. Όλοι θα έχουμε δει καταπληκτικές άμυνες να εξαντλούν τις πιθανότητες της επίθεσης. Πώς σωρίζει ένα λεπτό. Βάσιλη, προσαρμογή. Το έτσι να το βρω τη λέξη ακριβώς. Adaptation. Λοιπόν, 10-15 λεπτά είναι πολύ αποτελεσματική. Στείνεις μία διαφορά, η επίθεση με την ώρα προσαρμόζεται. Οφείλει η άμυνα να ξαναπροσαρμοστεί. Νομίζω για την άμυνα man-to-man τα είπαμε επάνω, τα λέω επί τροχάδι, το παιχνίδι που συνηθίζουμε να διδάσκουμε την άμυνα man-to-man έως τα 10 είναι το mini hardball. Έμεσα τη διδάσκουμε μέσα από παιχνίδια, τα παιδιά δεν έχουν καθόλου εμπειρία, πιθανόν και ο προπονητής τους, και τον κόλλινο βασιλιάς. Μόνο μία αρχή διδάσκουμε έως τα 10. Είμαι ανάμεσα στον παίκτη για τον οποίο είμαι υπεύθυνος και την εστία. Από εκεί και ύστερα αρχίζει το πλάνο. Θα τα πω επιγραμματικά εδώ και θα προχωρήσω παρακάτω. Η πρώτη μορφή άμυνας man-to-man, μιλήσαμε για αυτή. Το 1-5 και το 3-3 ακολουθούν, γιατί μοιάζουν με το man-to-man. Και έπειτα οι 3-2-1 και οι 5-1 στο παπενικό, δεύτερη χρονιά, μπορείς να διδάξεις και την 6-0, η οποία συνεχίζει και στο παιδικό. Υπάρχουν σύνθετες άμυνες, 4-2-5-1, 4-1-1 και μία σειρά άλλων, των οποίων η διδασκαλία και η εκπαίδευση εξαρτάται από το επίπεδο το δικό σου, των αθλητών σου, το ταλέντο, τους αντιπάλους. Πρέπει σίγουρα όμως τα παιδιά να έχουν πάρει μια ιδέα από αυτά μέχρι να φτάσουν στο εφηβικό. Η man-to-man άμυνα στο μισό γήπεδο, στο παπαιδικό, έχει τις εξής αρχές. Όσο πιο μακριά είναι ο παίκτης από την εστία, τόσο πιο μακριά είναι και ο αμυντικός του. Όσο πιο μακριά είναι ο παίκτης από την μπάλα, τόσο πιο μακριά είναι και ο αμυντικός του. Okay. Όσο πλησιάζει, πλησιάζουμε. Αυτή είναι μία βασική αρχή. Μία δεύτερη βασική αρχή είναι όλοι οφείλουμε να παίζουμε πίσω από το ύψος της μπάλας. Στη
στις διεισδύσεις επιστρέφουμε όλοι πίσω. Εφόσον οι νεαροί αθλητές μας έχουν περάσει από τη διαδικασία του man-to-man, την έχουν αφομοιώσει. Αυτό μπορεί να μην γίνει στο μίνι, να χρειαστεί να πάρουμε χρόνια και από το παιδικό. Και βλέπω ότι μερικές ομάδες ελληνικές το εφαρμόζουν. Τότε καταλήγουμε σε ένα είδος άμυνας που περισσότερο μοιάζει, μιλήσαμε νωρίτερα για αυτήν, με προσωπική άμυνα κοντά στην μπάλα και με άμυνα ζώνης μακριά από την μπάλα. Οι αμυντικές διατάξεις που μας διευκολύνουν είναι η 3-3 και η 1-5. Γι' αυτό και τις προτιμώ. Το κάνουμε τα τελευταία χρόνια στη Βέρεια που λειτουργούμε μια άτυπη σχολή προπονητών. Η 3-3 και η 1-5. Αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, τότε μαθαίνουμε στα παιδιά την αρρύθμιση των παιχτών. Με αυτούς τους δύο τρόπους. Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση. Και μετά περνάμε στους χώρους ευθύνης. Εδώ η περίοδος είναι τη δεύτερη χρονιά του Παμπεδικού. Ξεκινάμε να κάνουμε συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα. Περνάω τις άμυνες γρήγορα και τα μειονεκτήματα της ζώνης. Γιατί αυτά έχουν εμπειρία ως τώρα μόνο από το man-to-man. Η ζώνη, τα είπε και ο κύριος Σάντης νωρίτερα, είναι πιο πυκνή, είναι πιο συμπαγής, μπορεί να περιορίσει τα σουτ από το κέντρο της εστίας, δεν δίνει χώρο στο πίβοτ, μπορείς οργανωμένα να ξεκινήσεις αφηνδιασμό, μπορείς να πάρεις τα αμυντικά rebound, ομαδικά αντιμετωπίζει τον καλό επιθετικό, αλλά από την άλλη μειώνει το αίσθημα της υπευθυνότητας. Πολύ εύκολα μοιράζονται οι ευθύνες και όσα χρόνια και να ασχολούμαι, συνέχεια μαλώνουμε με τους συμπαίκτες μας αν έπρεπε κάποιος να βοηθήσει ή δεν έπρεπε. Νομίζω αυτό είναι από τα άλλα τα προβλήματα στον παγκόσμιο χάρτη. Πότε βοηθάμε, πότε δεν βοηθάμε. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε ότι κάποιος ακολούθησε όλο αυτόν τον δρόμο. Θα ολοκληρώσει αμυντικά ένα παίκτη του. Η απάντηση δική μου είναι όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ταλέντο του παίκτη, από το ταλέντο του προπονητή, από την ποιότητα της προπόνησης, από όσο και αν δεν μας αρέσει, από την ποσότητα της προπόνησης. Μιλούσαμε με συναδέλφους, από το εξωτερικό, όλοι κάνουν κάθε μέρα και μερικοί κάνουν δύο φορές την ημέρα και δεν το λένε. Εμείς κάνουμε τρεις φορές την ημέρα, την εβδομάδα, συγγνώμη, αυτό είναι πόθος. Και θέλουμε να τους ανταγωνιστούμε. Και ως συνήθως στο τέλος μας φταίει ο διαιτητής. Οι συνθήκες, τα κίνητρα, το περιβάλλον. Αν κάποιος τα έχει εξασφαλίσει όλα αυτά, τότε ναι, θα μπορεί να ολοκληρώσει αμυντικά ένα παίκτη. Αν θα μπορεί δεύτερη φορά εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο να το κάνει, προφανώς το ταλέντο του παίκτη θα έχει αλλάξει, οι γνώσεις του για την προπόνηση θα έχουν αλλάξει, οι συνθήκες, τα κίνητρα, το περιβάλλον. Ποτέ τα πράγματα δεν είναι ίδια δεύτερη φορά. Έγκυται στη μαεστρία του προπονητή, στην εκτίμηση, στο ζήγισμα των πραγμάτων, πώς θα προσαρμόζει το πλάνο του, με επιτυχία. Πάντα υπάρχει καλύτερο πλάνο. Για να γίνεις πιο αποτελεσματικός. Κάποια πράγματα με τις μικρές ηλικίες ασχολούμαι 25 χρόνια. Ξεκίνησα πολύ νωρίς, απάραξα το χάμπλο την παρουσία μου. Νομίζω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες προσφορές μου. Από τον ίδιο προπονητή δεν βγαίνουν οι ίδιοι παίκτες. Όπως από τους ίδιους γονείς δεν βγαίνουν οι ίδια παιδιά. Όλοι σαν προπονητές περηφανευόμαστε και λέμε να έκανα εκείνο το καλό ίντερ ή εκείνο το εξτρέμ. Κανείς δεν λέει ότι είναι πολύ περισσότερα τα ίντερ και τα εξτρέμ που δεν έκανα ή οι τερματοφύλακες. Ήμασταν διαφορετικοί προπονητές εκείνους.
προπονητής των αναπτυξιακών ηλικιών, το είπα και στο Φιλίππιο, έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Πολύ συχνά είναι και ο ίδιος νεαρός. Είναι επηρεασμένος από την αγωνιστική του καριέρα, από τους προπονητές του, τις επιτυχίες του, τις αποτυχίες του, ίσως και τους τραυματισμούς του. Πρέπει να μπορέσει με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του, αλλά σκοτώνοντας τον αθλητή, τον παίκτη μέσα του. Πρέπει να αφιερωθεί στα παιδιά. Πρέπει να τα γνωρίσει ένα-ένα, μέσα από την άγνοιά τους, μέσα από τη δυνατότητα ή την αδυναμία τους, μέσα από τα όνειρά τους, να μπορέσει να μπει και να δει το άθλημα. Δεν έχουμε την ίδια οπτική και πολύ συχνά το ξεχνάμε με τα παιδιά. Εμείς μετά από δεκαετίες έχουμε διαφορετική εικόνα για το handball από ό,τι έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουμε, ότι δεν γνωρίζουν. Δεν ξέρουν το ποσοστό της άγνοιάς τους και εμείς απαιτούμε. Από την άλλη πλευρά, το ζητούμενο στις μικρές ηλικίες δεν είναι να νικήσει κανείς το Βρυλιτός ή να πάρει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι να ολοκληρώσει αθλητικά τον παίκτη. Οι συνθήκες σε όλες τις ομάδες δεν είναι ίδιες. Είναι τελείως άδικο να συγκρίνεις κάποιον ο οποίος δουλεύει σε μια χή περιοχή με όλους τους παράγοντες που προανέφερα διαφορετικούς από κάποιον που δουλεύει σε μια περιοχή ψη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και να πείσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Ένα άλλο ζητούμενο είναι όλοι θέλουμε να κάνουμε προπόνηση σε ταλαντούχους. Αυτό όμως το συναντάς μόνο σε εθνικές ομάδες ή σε πολύ καλό επίπεδο σε ομάδες. Όλες τις ομάδες μας έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι λιγότερο προνομιούχοι, μερικοί έχουν και προβλήματα. Νοητικά, κινητικά. Όσο περνάει ο καιρός, εμένα μου έχουν περισσότερα τέτοια παιδιά. Αυτούς πώς τους αντιμετωπίζεις, σαν βαρύσακτους, σαν αναγκαίο κακό, σαν με λύπηση, να τους συμπαρασταθώ ή σχεδιάζεις έτσι το προπονητικό σου πλάνο ώστε να ενταχθούν και αυτοί και στο τέλος να έχουν κερδισμένοι από τη διαδικασία. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι προσδοκίες του προπονητή από τους αθλητές του. Και οι προσδοκίες από τον αθλητή δεν έχει μόνο προπονητής. Έχουν οι γονείς, έχουν οι φίλοι, έχουν όλοι οι σημαντικοί για τον αθλητή. Έχω δει πάρα πολλούς αθλητές να γονατίζουν από τις προσδοκίες. Έχω ένα μότο που λέω στους αθλητές μου, δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να λέω μότο και να δίνω συμβουλές, αντίπαλός μου είναι ο εαυτός μου. Κανείς δεν έχει το ίδιο ταλέντο με κανέναν, κανείς δεν έχει προπονηθεί ίδια με κανέναν, σε κανέναν η προπόνηση δεν έχει την ίδια επίδραση με κάποιον άλλον. Αυτό που μπορούμε όμως να ζητάμε από τους αθλητές μας είναι αύριο να είναι καλύτεροι από το σημερινό εαυτό τους. Μερικές φορές μάλιστα και το να μειώνεις την υποχώρηση της φόρμας σου είναι σημαντικό κέρδος. Να το πιστέψουν και αυτό πρέπει και να το πιστέψουν αυτοί, να το πιστέψουμε και εμείς. Χαίρομαι γιατί με τον Θόδωρο έχουμε το ίδιο δωρητό. Ο νεαρός αθλητής δεν είναι μικρογραφείο του μεγάλου. Θέλει να τον μοιάσει, θέλει η ομάδα του να συμπεριφερθεί όπως η ομάδα, η πρωταθλήτρια, θέλει να νιώσει, είναι ο προορισμός, εκεί που στοχεύει να φτάσει. Αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι για να φτάσει εκεί δεν πρέπει να μιμηθεί, πρέπει να εκπαιδευτεί. Οι ικανότητες του και οι δυνατότητες του, σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές, η εμπειρία δεν το επιτρέπουν. Και ιδίως το συναισθηματικό
Νομίζω ότι όλο και περισσότερο ερευνητές έχουν σοβαρές ενστάσεις όταν απευθυνόμαστε στο συναίσθημα του παιδιού, απευθυνόμαστε στα όνειρά του, το φανατίζουμε. Το θεωρώ ένα είδος βιασμού. Ένα είδος το παιδί να προστάτευτο, υπενισόμαστε πρωταθλήματα, ότι θα μοιάσει. Τον φανατίζουμε και τον βάζουμε στο γήπεδο. Χωρίς να σκεφτούμε ότι αν δεν τα καταφέρει, τι θα συμβεί. Τότε του δείχνουμε τον αντίπαλο τον απέναντι, η απέναντι ομάδα. Ο συμπαίκτης που πρέπει να του πάρει στη θέση. Δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Όσοι προσπαθούν καθημερινά, βάζουν μικρούς καθημερινούς στόχους μέσα σε ένα πλάνο, χωρίς να βάζουν deadline, κρίσιμα παιχνίδια, ιδίως σε αναπτυξιακές ηλικίες, φτάνουν μακριά. Μπορώ να σας πω, δεν θέλω να πω ονόματα, 10-15 αθλητές που πολύ φτάσαν να πάρουν πρωταθλήματα Ελλάδος, να πάνε εθνική ομάδα, που εγώ ήμουν προπονητή τους και στο παιδικό δεν ήταν στη 12η. 12η είχαμε τότε. Μπορώ να σας πω και ονόματα 2-3 πρώτων σκόρερ σε παιδικά, που δεν συνέχισαν στον αντρικό. Υπήρχαν προσδοκίες για τους δεύτερους, δεν υπήρχαν προσδοκίες για τους πρώτους. Οι πρώτοι, μερικοί παίζουν μέχρι τα 35 τους, μας διαψεύσαν. Τα τελευταία, αν και δεν είχαν σχέση με την αμυντική ολοκλήρωση, ήθελα να τα πω, γιατί με ενοχλούν πάρα πολύ όταν τα βλέπω στο παιχνίδι. Στο γήπεδο θεωρώ ότι έχω μία εμπειρία και είναι κρίμα να μην την οργανώνουμε και να μην τη μοιραζόμαστε. Εξαιτίας της ευκαιρίας λοιπόν, ξαλάφρωσα και ελπίζω να σας βοήθησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει ερώτηση. Στην αρχή είχες πει και εμένα το θυμηθώ να το ρωτήσω για μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτή η ομάδα που έχει στάσει, τι μακροπρόθεσμους στόχους έχει. Αυτή που κατεβαίνει. Να παίζουν, να προσωπικά, ρεαλιστικά, να παίζουν στα 25 τους κάτω, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και πώς τους οδηγείς από τους κάτω. Τους κάνουν να το ερωτευτούν. Να το αναπτύξουν βαθιά. Να φτιάξουν σχέση μεταξύ τους, με την επόμενη γενιά, με την προηγούμενη γενιά. Να μην θεωρούν αντίπαλο κανένα, τον αντίπαλο να τον βλέπουν σαν μια ευκαιρία να ζυγίσουν τις δυνατότητές τους. Αλλά θέλουν και πολύ να πούνε πρώτος στην Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα να μην βγαίνουν. Ναι, αν το δεις διαφορετικά, βλέπεις ότι τους απογορεύω τους τραυματισμούς. Όχι, τους απογορεύω οτιδήποτε ακραίο, οτιδήποτε θα τους φορτίσει πάρα πολύ, γιατί έχω καταλήξει στο ότι η φόρτιση απομακρύνει μεσοπρόθεσμα με τα παιδιά. Οι στόχοι είναι, σου είπα, να παίξουν κάτω στα 25 τους, να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Τάσο, σου κάνω μια ερώτηση που έχει όλα αυτά να κάνει με εμπειρίες και γενικά την ανάπτυξη. Πριν αρκετά χρόνια, είμαστε αρκετά παλιοί εδώ πέρα μέσα, είχαμε μια αλματώδη ανάπτυξη. Παρόλο που δεν είχαμε παίχτες σε μικρή ηλικία να επιλέξουμε. Τώρα έχουμε πάει χαμηλά, επιλέγουμε παιδιά από 8 και όλα μπορούν να πούν και 10, είναι ηλικίες πέρα. Κατά κόρον επιλέγουν οι περισσότεροι προπονητές για πολλούς λόγους. Όχι όμως για να κάνουν πρωταθλητές. Είναι ο μόνος λόγος που για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί για να χτίσεις ένα παίκτη, πρέπει κάποια στιγμή να τον επιλέξεις και κινητικά. Για να φτάσει κάπου, να στελεχώσει μια, όπως λες εσύ, μια α1 ομάδα ή ακόμα περισσότερο μια εθνική ομάδα. Κάποτε λοιπόν είχαμε πιο
ανταγωνιστικά πρωταθλήματα με δύσκολα κινητικά παιδιά. Δεν τα είχαμε καλλιεργήσει κινητικά. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις γνώσεις, θα πιστεύω, να τα δουλέψουμε. Βλέπουμε δηλαδή καλύτερα παιδιά σήμερα κινητικά, τεχνικά. Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Έχω τα βίντεο από τους τελικούς συμπεντέλους του 1990. Όπως θέλει να τα δούμε, τεράστια. Πολύ ωραία. Καλό είναι κάποια στιγμή να κάνουμε και μια τέτοια, μια ρετρό... Να το έριξε στο πρωτογέρι και μου είπε βάλτε στο κανονικό, γιατί το έχεις τώρα. Λοιπόν... γιατί όμως, έχοντας όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει τεχνολογία, επιστήμη, γνώση, δεν έχουμε παίχτες. Γιατί? Ειδικά στην Α1, που υποτίθεται εκεί πάμε να ολοκληρώσουμε. Εγώ έχω άποψη. Ναι, δεν έχει μία απάντηση. Καταρχήν, τότε είχαμε παίχτες, θυμάμαι οι καλοί μου παίχτες του παιδικού, παίζαν ταυτόχρονα και Α1. Και τώρα. Τώρα δεν έχει πολλούς παίδες να παίζουν στην Α1. Στην Α1. Στην Α1. Τότε ο μέσος ηλικίας του πρωταθλήματος ήταν της Α1 22-23 χρονών. Σε λίγα χρόνια θα γίνει στη δική μας Α1. Τώρα κρατάνε ακόμη. Ήρθαν ξένοι παίκτες, πήραν θέσεις, μπόρεσε το πρωτάθλημα και κράτησε τους ικανούς παίκτες. Η κατάσταση της Α1 πήγε στην Α2, θυμάμαι γύρω στο 84, αν χτυπούσε στο πρωτάθλημα Ελλάδος στους εφήβους, είχες πολλές πιθανότητες να είσαι τετράδα στο πρωτάθλημα στην Α1 ανδρών. Γύρω στο 88 έπρεπε να παίρνεις 2 ή 3 φουρνιές εφηβικό για να έχεις ανταγωνιστική ομάδα. Στη δεκαετία του 90 μέχρι του 95 έπρεπε να έχεις κάνει και 1-2 μεταγραφές και ο μέσος όρος ηλικίας σου να έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο τα παιδιά. Είναι δείκτες πώς γεμίζει ένα αντρικό τμήμα, πώς δεν γίνεται μια φουρνιά να στελεχώσει μια... Τότε είχαμε περισσότερο πάθος. Είχαμε μεγαλύτερη βοήθεια από την Ομοσπονδία σε διεθνείς εμπειρίες και παραστάσεις στα παιδιά. Είναι ο προπονητής του Ισραήλ, δεν είναι, νομίζω, η δική μας εθνική ομάδα παμπέδων είναι περίπου εισάξια. Αλλά αυτοί έχουν και εμείς δεν έχουμε. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι ντέρμπι αν μαζέψουμε. Τώρα δεν μπορούμε να εγώ με την ομάδα να τους συναγωνιστώ. Αλλά αν μαζέψω παίκτες και από άλλες 5-6 ομάδες, τους ξέρω με το μικρό τους όνομα όλους. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω ένα φιλικό με το κλιμάκι της Θεσσαλονίκης. Αυτά τότε τα είχαμε. Δίναμε όραμα συνέχεια στα παιδιά ότι υπάρχει κλιμάκιο, υπάρχει εθνική ομάδα, υπάρχει διεθνής διάκριση. Θα διαφωνήσω κάτι. Θα σου πω γιατί. Εγώ ξεκίνησα να παίζω χάρη το 78. 18 ξεκίνησα να παίζω. Ναι. Είμαι πιο εξήντερο. Η μόνη μας εμπειρία μέχρι και το 83 που πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η Βαλκανική. Η Βαλκανική τότε μιλάμε για 4 συναντήσεις. Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Τουρκία. 4. Δηλαδή περιμέναμε. Και τρώγαμε 50. Άσο, μη ρωτάς. Είναι τραυματική εμπειρία. Περιμέναμε λοιπόν να ξανάρθει πάλι το άλλο καλοκαίρι. Να σου θυμίσω ότι η πρώτη προετοιμασία εθνικής ομάδος έγινε σε χώμα. Δεν είχαμε μπει σε γυμναστήριο, δεν ξέραμε πώς θα το κλειστώ. Κάναμε δηλαδή, εγώ έφτασα στα 10 χρόνια να κάνω 55 συμμετοχές. Τώρα 55 συμμετοχές κάνει ένας παίκτης διεθνής σε 2 χρόνια. Αν όχι 2, σε 3 χρόνια αυτός ο παίκτης έχει κάνει τουλάχιστον 30 με 40 συμμετοχές. Και με φιλικά. Εθνική ομάδα. Με φιλικά. Να καταλήξουμε λίγο, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Να πάμε σε μικρές ηλικίες. Εσύ θυμάσαι τότε, όπως θυμάμαι και εγώ, κάναμε τόσο πολλά παιχνίδια σε αυτές τις ηλικίες. Ναι. Να πω λίγο. Εγώ έκανα πολλά παιχνίδια. Τέρα μου. Μας φουρνιές κάνα πολλά παιχνιδιά. Μας κλιμάκια και... Τα παιδιά ξέραν από πολύ νωρίς ότι είναι καλοί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γυρνούν
γυρνούσαν και μου λέγανε Τάσο, δεν τους βλέπουμε έξω. Είναι δυνατό, αλλά τους Γερμανούς κάνει μια προσποίηση με το χέρι και τρακάρουν. Σου έρχεται να γελάσεις. Αυτό το λέγανε στα 14 τους, νιώθοντας, έχοντας αυτή την υπεροχή. Ποντάριζες στο κάτω. Μετά και οι προσδοκίες από το άθλημα ήταν και μικρότερες από τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν μόνο να παίξουν, να πετύχουν, να φορέσουν το εθνόσυμο. Τώρα αλλάξαν τα δεδομένα. Οι απαιτήσεις για υψηλό πρωταθλητισμό είναι πολύ μεγαλύτερες. Πρέπει να αφοσιώσεις, να αφοσιωθείς, να δώσεις τη ζωή σου. Φοβάται να το κάνει ο κόσμος. Ξέρω, βλέπω παιδιά σε αυτήν την ηλικία που ασχολούμαι που θα μπορούσαν ή που θα φύγουν έξω. Αλλά πώς να πεις στο γονιό, ρισκάρισε. Στο μπάσκετ το κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία και στο ποδόσφαιρο για να πάρουν στο, στο τέλος ίσως τα ίδια χρήματα. Νομίζω τα ποσοστά αυτών που παίρνουν χρήματα στο κάτω από αυτό σε σχέση με αυτούς που ασχολούνται, σε σχέση με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, είναι διαφορετικά ή τραγικά διαφορετικά. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Αλλά πώς θα πείσεις τα βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σύνθετο το θέμα, έχει πάρα πολλές εκδοχές και θα μπορούσε να απασχολήσει ένα επόμενο σεμινάριο, συνέδριο του ΣΥΜΚΕ, σαν στρογγυλή τράπεζα. Γιατί κάπου χάσαμε τον δρόμο και οι ίδιοι οι προπονητές. Φτιάξαμε αυτό που μας έλειπε την επιλογή και χάσαμε τον δρόμο σε κάτι άλλο στην πορεία. Σαν σύστημα, σαν κεντρικά, σαν ομοσπονδία, σαν ατομικά, σαν προπονητές. Γενικά το έχουμε φτιάξει. Το έχουμε χαλάσει. Και η κοινωνία. Έχουν αλλάξει δομές, οι κοινωνικές δομές με τις πανελλαδικές και αυτά. Είναι πολύ σύνθετο. Οπότε αξίζει όμως να το συζητήσουμε και να ψαχνούμε σε αυτό. Θα διαφωνήσω λίγο στον Σοκράτη όσον αφορά που λες την επιλογή. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Για αν θέλουμε μετά από 10 χρόνια να παίξουμε. Έχουμε καλύτερη επιλογή αυτό που συμβαίνει. Καλύτερη, αλλά όχι. Έχουμε καλύτερη επιλογή από τότε τον Αλβανό. Αλλά Αλβανό δεν βγάζουμε. Έχω παίκτες που έχουν καλύτερα τεστ από τον Καρυμπίδη στην ηλικία. Ναι, αυτό είναι. Εσύ, πανελλαδικός. Εξακολουθεί να δει τι γίνεται. Δηλαδή, 100 χιλιάδε κλάσει καλύτερα από παλιά. Ο σκοπό ήταν αυτό. Αλλά δεν βγάλαμε το δρόμο. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε κάποιε συζητήσει μέσα από τα σεμινάρια, για να πάμε σε ένα συμπόσιο που δεν ξέρω κατά πόσο και αν μπορεί να γίνει, σαν και αυτό που κάναμε το 2011 στο Λουτράκι. Με τέτοιου είδου ζητήματα. Να σου πω ένα πράγμα. Εγώ στο μάστερ μου μέτρησα 130 παιδιά για τη ρήψη του χάντμπολ με υψηλής ανάλυση μηχανήματα. Ενώ η ρήψη έχει 5 φάσεις, μία φάση δεν υπήρχε καθόλου. Ξέρετε ποια ήταν αυτή? Η φάση του καρπού. Όλοι οι νέων επί εποχή Κανδύλα και κάτω είχαν μετρηθεί στην Αθήνα πάντα. Δεν υπήρχε μία φάση στη ρήψη του. Το πιστεύω, έτσι, αυτό το βλέπουμε και... Μιλάμε για τεχνική. Μιλάμε για τεχνική. Και δεν είναι κάτι το οποίο, άντε να το μετρήσει ένα, σε 130 παιδιά, κανένα, στην πέμπτη φάση που είναι το πιο σημαντικό σημείο της ρήψης, δεν είχε επιτάχυνση. Είχε μηδέν. Τι σημαίνει μηδέν? Τίποτα. Άρα, για να τοποθετηθώ, εμένα η άποψή μου είναι επιλογή. Συγκεκριμένη προπόνηση στις φάσεις αυτές που πλέον ξέρουμε όλοι ποιες είναι και εμείς τότε δεν τις είχαμε τάσο, ενώ τώρα τις έχουμε. Δηλαδή το 8 εμείς που ξεκινάγαμε τώρα να κάνουμε, γιατί 8 με 14, 13 προς 14 είναι η φάση που κινητικά δεν είναι, χτίζεται ένα παιδί, τότε δεν τις είχαμε. Δηλαδή ξεκινάγαμε τα 14 πριν τα παιδιά που σημείτανε τα περισσότερα τελειωμένα όσον αφορά την εκπαίδευση. Άρα, πού πρέπει να επικεντρωθούμε? Επιλογές, προπόνηση και για μένα το πιο σημαντικό που το χάσαμε και πάμε να το ξαναβρούμε, σώμα προπονητών ανάπτυξης. Εξειδίκευση στους προπονητές ανάπτυξης. Και αν θυμάσαι, χάσαμε κάποιες χρονιές γιατί φύγανε όλοι οι προπονητές ανάπτυξης και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φύγανε από την ανάπτυξη, σταματήσαν να δουλεύουν για να πάρουν μια ομάδα Α1, Α2 ή οτιδήποτε άλλο και ξαφνικά δεν υπάρχουν πουθενά.
και τους χάσαμε για την ανάπτυξη. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει πέντε αναπτυξιακά σεμινάρια, πέντε μόνο για ανάπτυξη, και το ξέρετε. Χώρια, γιατί και αυτό είναι αναπτυξιακό σεμινάριο, αν δεις όμως, επικεντρώθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Εγώ μπορώ να πω τι κάνουμε στη Βέρεια. Ναι, γι' αυτό συζητάμε. Σαν εμπειρία. Τους δύο, είναι 1994-95. Πήρα μαζί μου τον Παναγιώτη τον Σαράφη, γιατί μαζεύτηκαν πολλά παιδιά, 30. Φοβόταν αυτός να ξεκινήσει μόνος του. Κάτσε 2-3 χρόνια μαζί μου και μετά ανέλαβε μόνος του ένα τμήμα. Και είδαμε ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή πέρα από το σεμινάριο, την επιμόρφωση, το να ζεις δίπλα με ένα προπονητή και σιγά σιγά να σου δίνει αρμοδιότητες, είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης. Μετά ο Νίκος ο Κούγιας με περισσότερες εμπειρίες λόγω της αγωνιστικής προϋπηρεσίας που είχε, ακολούθησε κάποιος το ίδιο στάδιο, το ίδιο κάνουμε τώρα με τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο και με αυτόν τον τρόπο γίναμε μία ομάδα. Είμαστε 5-6 άνθρωποι που οπωσδήποτε θα βρεθούμε καθημερινά, θα συζητήσουμε, θα προβληματιστούμε, θα κρίνει ο ένας τον άλλον. Όλοι. Όλοι. Κάθε μέρα. Αν δεν είναι κάθε μέρα, θα γίνει 5 φορές την εβδομάδα. 2 φορές την ημέρα. Πολλές φορές γίνεται και 2 φορές την ημέρα. Κάνει ο ένας προπόνηση τα τμήματα του άλλου. Και θεωρούμε ότι όλοι μαζί είμαστε προπονητές. Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει κάτι, δηλαδή λέω εγώ τη δεύτερη χρονιά του Παμπεδικού, θα γυρίσω έτσι και γιατί θα γυρίσεις. Και πώς θα γίνει. Και για να το δούμε, και εκεί που το γύρισες, τι κατάλαβες. Εκεί όμως το άλλο που έκανες σου βγήκε και εσύ δεν επιμένεις. Υπάρχει μια διαρκή συζήτηση. Την οποία όμως πρέπει να αρχίσουμε να την καταγράφουμε, γιατί. Αλτσχάιμερ λέγεται. Αϊζενχάουερ λέγεται. Είναι ανώτερο. Με δύο κουβέντες. Πού καταλήγεις αυτά που σου είπα εγώ. Δύο κουβέντες. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε, ότι θα την κάνουμε, τι ζήσεις να την κάνουμε. Περισσότερες ευκαιρίες. Για να πάμε να συζητήσουμε, πρέπει να έχουμε μια βάση πάνω στην οποία. Επιλογή, εξειδικευμένοι προπονητές, προπόνηση στους προπονητές στις μικρές ηλικίες, όχι στους αθλητές. Και περισσότερες ευκαιρίες στα επιλεκτά παιδιά. Για ποιοτικότερη, περισσότερη προπόνηση και διεθνή παιχνίδι. Νομίζω ότι τα κλιμάκια που αποδυναμώθηκαν ήταν μεγάλο πλήγμα. Και αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Βασίλη, πήγαινε το κλιμακιακό στην Άρτα και έκανε με ένα παιδί κλιμάκιο. Αλλά όμως βγήκαν και παιχταράδες, ίσως πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες φουρνιές που ο Αλβανός έπαιρνε σε ρίτα τέραμο και καθόλου. Άσου να ρωτήσω κάτι εγώ, συγγνώμη λίγο γιατί. Την ψυχολογική ικανότητα και ετοιμότητα πώς την προωθείς στους αθλητές σου. Ο Πασχούλας, αν μας το όνομά σου, παρακαλώ. Ο Πασχούλας ο Κώστας είμαι εγώ. Ο Πασχούλας ο Κώστας είμαι εγώ. Γυμναστής και προπονητής χάδρου πριν από 20 χρόνια. Στιβικός. Λοιπόν, πώς θα είναι καλλιεργείς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση στην άμεση. Δηλαδή, δεν μπορείς να. Τη θεώρησε, συγγνώμη, κορυφαίο κομμάτι, απλώς ήθελα κάποια δεν μπορείς να υπολογίσεις ότι ένα παιδί αδιάφορο, χωρίς διάθεση, χωρίς να είναι ανταγωνιστικό, χωρίς να μπορεί να είναι συγκεντρωμένο. Για παιδί όμως. Δηλαδή, αν είναι παμπέδας για παμπέδας, αν είναι άντρας για άντρας και αν είναι μίνι για μίνι. Δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις του ένα παιδάκι του μίνι να είναι τόσο συγκεντρωμένος όσο ο αθλητής της εθνικής ομάδας, γιατί πολλές φορές και εγώ ξεχνιέμαι και θα ήθελα. Το ετοιμάζεις για την ηλικία του. Με ποιες φόρμουλες, αν φοβάται τη σωματική επαφή, με ασκήσεις σωματικής επαφής, με ασκήσεις τάρους, με ασκήσεις ανταγωνισμού, με ασκήσεις τις οποίες πετυχαίνει, επιλέγοντας τους αντίπαλους, επιλέγοντας πότε θα το εκθέσει στον αγώνα. Δεν είναι καλό όλα τα παιδιά να παίζουν σε παιχνίδια. Είναι καλό να παίζουν σε παιχνίδια όταν έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Αν το παιδί χάσει την αυτοεκτίμησή του και το χάπλο θα χάσει το παιδί. Και μερικά
δεν έχουν λόγια, θέλει προσωπική σχέση με κάθε παιδί, προσωπική επαφή. Θέλει το παιδί να σε εμπιστεύεται. Θέλει να καταλαβαίνει ότι δεν προσπαθείς να πετύχεις μέσα από αυτό, είσαι εκεί για να το βοηθήσεις. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Και ακούω κατά καιρούς από συναδέλφους ότι τα παιδιά είναι αχάριστα. Εγώ δεν γνώρισα αχάριστο αθλητή. Άλλη ερώτηση. Θα σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.